Την παρακαλέσαμε. Στα πόδια της πέσαμε. Την οικετέψαμε. Και ήρθε. Ήρθα. Είναι εδώ. Είμαι εδώ. Δίπλα μας. Δίπλα σας. Και είναι έτοιμη για Would You Rather Challenge. Μήπως θα έπρεπε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αυτή είναι... Είναι η Ζώε Πρε! TV. TV. Η Ζωή ρώτησε στο Instagram ιδέες και προτάσεις για αυτό το Would You Rather Challenge. Και το κοινό της, 13 άτομα, μας απάντησε. Ο Αλέξανδρος παίζει με το iPhone. Ο Αλέξανδρος παίζει με το μέλλον του. Θα προτιμούσες να μπορείς να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο χωρίς να γυρίσεις στην Ελλάδα ποτέ ξανά ή να μείνεις στην Ελλάδα και να μην φύγεις ποτέ από εδώ? Θα προτιμούσα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο και να μην γυρίσω στην Ελλάδα ξανά. Κι εγώ, αλλά να ήξερα ότι θα μπορώ να δω τη μαμά μου. Εγώ θα έμεινα στην Ελλάδα. Μωρή τελευταία! Στην Ιταλία σε κάποια φάση ζωής μου και 4 η ώρα κλείνουν όλα. 4 με 7 νέκρα. Okay, εγώ κοιμάμαι στις 4 το μεσημέρι. Εγώ ξυπνάω στις 4. Θα προτιμούσες να ακούς για μια ζωή τη μουσική που δεν σου αρέσει ή να ντύνεσαι σαν κλόουν? Να ντύνομαι σαν κλόουν. Να ντύνομαι σαν κλόουν. Γιατί θα προτιμούσα να αυτοκτονήσω παρά να ακούω μια ζωή Πάολα και Καρά. Θα προτιμούσα και εγώ να ντύνομαι σαν κλόουν. Που έτσι κι αλλιώς αυτό δεν είναι πολύ μακριά από το στυλ και των τριών μας. Θα προτιμούσες να μην έχεις τρίχες πουθενά ή παντού? Πουθενά! Και θα βάζα μωρή μια περούκα και θα το έβαφα το φούρνο. Ναι. Χωρίς βλεφαρίδες στα αρχίδια μου. Χωρίς βλεφαρίδες. Ναι, χαίστηκα και εγώ. Ψεύτηκες, ξέρω εγώ. Χωρίς. Χωρίς καθόλου. Φαντάζεσαι. Ναι. Όχι. Έχω ήδη παντού. Κι εγώ έχω ήδη παντού, γι' αυτό το λέω. Αυτή εδώ που είναι σαν αλμπάινο δεν έχει να κάνει. Ναι, θέλω να καταλάβεις ότι σε σένα είναι πολύ acceptable. Άμα έκανα εγώ έτσι και έβλεπες τρίχες σαν τον Wolverine. Θα προτιμούσες να ξέρεις πότε θα πεθάνεις ή που θα πεθάνεις? Πού, για να μην πάω ποτέ. Πού, επίσης, ναι. Μπορεί να σου λέει θα πεθάνεις σπίτι σου, ρε. Θα αλλάξω σπίτι, ρε μαλάκα. Όχι, θα σου πει σπίτι σου. Ναι, μα και το άλλο σπίτι σου θα είναι. Σπίτι σου, στα μάξι, στο βουνό. Τι θα κάνω, θα ξαναπάω στο βουνό? Νιώθω ότι είναι καλύτερο το πότε, γιατί σου δίνει κάποιο χρόνο. Όχι, ρε μαλάκα, γιατί θα ζήσει όλη σου τη ζωή σκεπτόμενοι ότι. Μαλάκα, έχω άλλα 3 χρόνια ζωής. Θα προτιμούσα να ξέρω πότε θα πεθάνω, γιατί σαν άνθρωπος που θέλω να τα ξέρω όλα και να τα έχω όλα σε τάξη, θα ήθελα να πω πόσους μήνες έχω, 25. Να κάνω 25.000 πράγματα που γουστάρω. Μη μου κουνάς το κινητό μου, εμένα έτσι. Ότι η Σιλένα έχει καλό point, να σου πω την αλήθεια. Γιατί το πότε όντως σε μένα θα με άγχωνε πάρα πολύ. Αν είναι να πεθάνω σε 2 χρόνια, ρε φίλε, δεν θα ξαναπατούσα στη σχολή. Κατάλαβες, σου λέω. Όχι, συγγνώμη, αυτό... Εγώ, αν ήταν να πεθάνω σε 2 χρόνια, θα ξαναπατούσα στη σχολή. Αν ήξερες εσύ ότι θα πεθάνεις σε 1 χρόνο, θα ερχόσουν εδώ στο κρεβάτι μου, κουλουριασμένος σε εμβριακή στάση. Και θα έκλειγες την αγκαλιά μου. Θέλω να μας γράψετε στα σχόλια. Εσείς τι προτιμάτε. Εσείς τι θα απαντούσατε σε αυτά τα Would You Rather, γιατί εδώ γίνεται χειροσήμα. Ναι, αλλά εγώ συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Άλεξ. Ναι, αλλά στην αρχή συμφωνούσα με αυτά που λέει ο Γόρεφη. Θα προτιμούσες να διαβάζεις τη σκέψη κάποιου ή να ήσουν αόρατος? Να ήμουν αόρατη. Άμα διάβαζες τη σκέψη όλων των ανθρώπων, να ξέρεις ότι δεν θα μιλήσεις ποτέ σε κανέναν. Περνάνε πράγματα από το μυαλό μας, τα οποία ούτε που σκεφτόμαστε. Ναι. Ούτε που το σκεφτόμαστε. Ξέρω, εγώ μπορεί να δεις μια γιαγιά στον δρόμο και να πεις μαλάκα, αυτή θα ήταν πολύ ωραία να την πηδήξω. Και πιστεύω ότι θα συχαινώσουν την ανθρωπότητα. Ναι. Από σκέψεις που είναι υποσυνείδητες, αλλά για δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου, περνάνε. Θα με τρίγκερε πολύ να μπορώ να διαβάσω τη σκέψη κάποιων ανθρώπων, αλλά θα προτιμούσα να ήμουν αόρατος, γιατί θα ήθελα να μπορέσω να επισκεφθώ, ας πούμε, μέρη και που δεν μπορώ να πάω τώρα ως κοινό στην Ιτώ, στο στήλ να επισκεφτώ ένα... Καλή, αυτό σκέφτεται να πάει σε μουσεία στη Βουλή, εγώ σκέφτομαι να πάω στον κόμενό μου να δω τι λέει από την πλάτη μου. Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Αλλά ναι. Εγώ, ας πούμε, θα έμπαινα σε ένα αεροπλάνο και θα πήγαινα Αγγλία έτσι. Θα ήθελα να πάω, παράδειγμα, σε ένα μέρος που σου λέει ότι απαγορεύεται να μπει. Μόνο εγώ σκέφτομαι τόση ώρα θα πήγαινα σπίτι του Παπασπηλιόπουλου που θα έπαιρνα μάτι. Θα προτιμούσες να φας σοκολάτα με γεύση σκατά ή σκατά με γεύση σοκολάτα? Σοκολάτα με γεύση σκατά, γιατί τα σκατά παθαίνει τύφο και πεθαίνει. Σκατά με γεύση σοκολάτα, γιατί έχω τρελή απέχθεια στις άσχημες γεύσεις και... Έχω τρελή απέχθεια στο σκατό. Και νομίζω... Όντως κάτι έτσι. Θα προτιμούσες να ψοφήσεις από το κρύο ή να τα ζάρεις από τη ζέστη? Θα προτιμούσα να πεθάνω από το κρύο, γιατί νομίζω ότι σε ζέστη έχω φτάσει σε σημείο να μην αντέχω εγώ τη ζωή μου και να θέλω εγώ να την τερματίσω. Εγώ, ναι. Όλοι οι άνθρωποι κατά βάθος την... θέλουν να πεθάνουν από το κρύο. Την ζέστη δεν μπορούν να την αντέξουν. Το Αύγουστο μήνα
παραλιακή, λεωφορείο ή χωρίς, ό,τι θες. Λεωφορείο. Λεωφορείο είναι χειρότερο από θάλαμο αερίων και φούρνο μαζί. Θα προτιμούσε να μένεις εξωτερικό ή εδώ που μένεις τώρα και γιατί. Θα μπορούσα να έχω και κάποια άτομα μαζί μου, θα μ' άρεσε πολύ να μένω εξωτερικό. Και αγαπώ όλες τις χώρες και θέλω να πάω παντού. Θα ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, παιδιά, γιατί οριακά δεν θέλω να φύγω από την Αθήνα ποτέ στη ζωή μου, δηλαδή να αλλάξω χώρα. Και εγώ στην Ελλάδα θέλω να μείνω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και δεν ξέρω αν θα μπορούσα μένουμε να μείνω. Μένουμε Ελλάδα! Να φιλήσεις βάτραχο ή κοπέλα, παιδιά, κοπέλα στεγνά, όποια θέλει και ενδιαφέρεται να μου στείλει ένα μήνυμα στο inbox. Πέρασε από casting να ετφασώσω. Ναι ρε παιδιά, αν και εμένα μου αρέσει να φιλάζω. Κοπέλα ρε, ο βάτραχος μπορεί να έχει κάτι. Θα προτιμούσα... Και η κοπέλα μπορεί να έχει κάτι. Θα προτιμούσα να φιλήσω κοπέλα γιατί το έχω κάνει και στο παρελθόν. Θα προτιμούσατε να πάτε με κάποιον κάποια με τέλεια εξωτερική εμφάνιση που θα κάνει απέσιο σεξ ή με κάποιον με υπερβολικά απέσια εξωτερική εμφάνιση που θα κάνει τέλειο σεξ? Λοιπόν, σε αυτό μπορώ να σας απαντήσω. Όταν λες απέσια εξωτερική εμφάνιση σημαίνει ότι βρωμάει κιόλας. Όχι, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ άσχημος. Τύπου άσχημος, πολύ χοντρός, πολύ λιγδιάρης, γιατί το απέσιο εγώ το φαντάζομαι στα άκρα τελείως. Εγώ σκεφτόμουν ζυγωμένους μου, πολλοί μου λένε ότι είναι άσχημο. Θα πήγαινα με άτομο το οποίο εξωτερικά δεν θα είχε καλή εμφάνιση. Όχι γιατί με νοιάζει τόσο να είναι καλό το σεξ, αλλά γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές στο θέμα του σεξουαλικού η έλξη σου έρχεται από τόσο από εκεί που δεν το περιμένεις. Mm. Δηλαδή μου έχει τύχει να κάνω κάτι με άτομα που με τα τυπικά προσόντα δεν θα μου άρεσαν ποτέ, αλλά με έφτιαχναν τόσο πολύ στο μυαλό που μπορεί να παρέβλεπα και σώμα ή μούρι ή κάποια κριτήρια. Δεν μπορείς να έχεις ερωτική σχέση με κάποιον που είναι πολύ ωραίος και δεν σου κάνει κούκου. Συμφωνώ. Άρα είναι μονόδρομος το να πας με κάποιον που είναι πολύ άσχημος και κάνει καλό σεξ. Πριν έρθω εδώ πέρα έπλυνα τον κόλο μου. Εμείς έχουμε ποβρισάκι. Θα προτιμούσες να είσαι YouTuber αλλά να μην έχεις fans ή να είσαι ηθοποιός? Να είσαι καροτάρτς! Ή να είσαι ηθοποιός και να έχεις fans. Καλά, καταρχάς εγώ είμαι ηθοποιός. Ή τέλος πάντων έχω σπουδάσει ηθοποιός και προτιμούσα να είμαι ηθοποιός και να έχω fans. Στεγνά. Ενώ δεν θα μου άρεσε όμως να παίζω στην τηλεόραση τύπου πώς λέγονται αυτές οι απέσιες σειρές που παίζουν. Καθημερινά. Και... λέει που θα παίζεις και θα σε διάσημος. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά να παίζω που θέλω εγώ. Η πρώτη μου σκέψη είναι να είμαι ηθοποιός, γιατί ο ηθοποιός έχει μεγάλο εύρος δυνατοτήτων. Δηλαδή μπορεί να παίξει από διαφήμιση μέχρι ταινία, μέχρι ντοκιμαντέρ, μέχρι... δεν ξέρω εγώ, YouTube. Στο λίγο διάστημα που κάνουμε YouTube με τη Σιλένα, έχω δει ότι το YouTube πραγματικά σου δίνει άπειρες δυνατότητες και είσαι τελείως ελεύθερος να καθορίσεις το περιεχόμενό σου, ακόμα και τον τρόπο που θα καθίσεις. Και καλός ή κακός ένας ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει αυτό πάντα, θα προτιμούσα να είμαι YouTuber χωρίς fans. Και εγώ βασικά, γιατί μπορείς να κάνεις πραγματικά ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι στο YouTube και να εκφράσεις όλο σου το είναι. Α, σουβλάκι πίτσα. Πίτσα. Σουβλάκι. Σουβλάκι. Τελεία. Να πληρώνεσαι για να κοιμάσαι ή να έχει σχέση με τον αγαπημένο σου celebrity? Να πληρώνουμε για να μαραβέγιας. Πάθαρα θα ήθελα να είμαι σε σχέση με τον αγαπημένο μου celebrity. Μαλάκα, αφού κοιμάσαι όλη μέρα. Άσχετο. Άμα τα φτιάξω με τον αγαπημένο μου celebrity. Θα προλαβαίνω κοιμηθώ. Συγγνώμη, θα μου απαγορέψει να κοιμάμαι? Και μην με σκέφτεσαι τα λεφτά, γιατί με τον αγαπημένο μου celebrity που θα είναι πελούσιος, θα με ζει αυτός. Μην ειστηλήθη. Τηλεφώνησε τώρα στο 6-9. Κωστής! Ή να κοιμάμαι. Θα προτιμούσα να έχω σχέση, γιατί καλός ή κακός τους θεοποιείς. Ξέρεις ότι μάλλον δεν θα τους έχεις ποτέ. Ενώ εντάξει, θα σου πω κάτι. Κι άλλοι κοιμούνται και πληρώνονται. Θα προτιμούσες να λες αυτό που πιστεύεις πάντοτε για το υπόλοιπο της ζωής σου ή να μην έχεις την ικανότητα ομιλίας για το υπόλοιπο της ζωής σου. Easy. Όταν λες πάντα αυτό που πιστεύεις, αυτό έχει συνέπειες. Εγώ θα προτιμούσα να μιλάω ειλικρινά για πάντα, γιατί άμα δεν μιλήσω, θα αυτοκτονήσω. Κι εγώ, κι εγώ. Κι εγώ. Θα προτιμούσες να έχεις αισθητήρες γεύσεις στον κόλο σου ή να χέζεις από το στόμα? Θα έκανα με το και θα έχεζα και θα... Θα προτιμούσα να έχω αισθητήρες στο κόλο μου, γιατί δεν χέζω όλοι. Φαντάσου ρε, να χέζεις από το στόμα. Αν είχες αισθητήρες γεύσης στον κόλο, θα έπρεπε παράδειγμα για να δοκιμάσεις αυτό να το βάλεις στον κόλο σου. Δεν σου είπε να μην έχεις το στόμα, σου είπε απλά να κάθε φορά που χέζεις να το γεύεσαι. Εντάξει, εγώ δεν χέζω πολύ συχνά. Αν θα προτιμούσες σεξ ή τρίο,
Αλλά μάλλον θα εννοούν σεξ με ένα άτομο. Με ένα άτομο. Και τρίο. Με ένα άτομο. Τρίο. Θα προτιμούσα σεξ με ένα άτομο γιατί νομίζω ότι το touch που μπορείς να κάνεις με ένα άτομο δεν μπορεί να διασπαστεί. Είμαι τσουλά. Ένα γαμάτο one night stand ή ένα συνεχόμενα καλό σεξ. Το συνεχόμενα καλό σεξ σε κάνει πλήρη και επίσης μπορείς να κάνεις το connection με το άτομο. Γιατί στο τρίο δεν μπορείς να κάνεις connection. Στο τρίο δεν μπορείς να κάνεις. Στο τρίο σε σχέση. Τι εννοείς. Ναι. Στο έχω φαντασίωση. Οκ, okay, εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ ανώμαλη. Τελευταία ερώτηση. Θα προτιμούσες να έχεις 1 εκατομμύριο subscribers που να σε μισούν ή 100.000 που να σε έχουν ως είδωλο. Εύκολο. 100.000 που να σε έχουν είδωλο, παιδιά. Μόρα, γιατί... Δεν θα είσαι για τον Μπούτσο, ρε εσύ. Γιατί να έχουν είδωλο ένα άτομο που είναι για τον Μπούτσο. Γιατί, καταρχάς, γιατί ξεκινάμε με τη λογική ότι εγώ είμαι για τον Μπούτσο. Στην τελική, αν έχεις 100.000 μπορείς να ανέβεις κάποια στιγμή. Ενώ αν έχεις 1 εκατομμύριο δεν μπορείς. Αν σε μισούν 1 εκατομμύριο άνθρωποι, είναι υπάρχει κακή πρόβλημα. Ενέργεια, ναι, αυτό. Καταρχάς. Θα πάθεις βουντού, λάστιχο, δεν θα σου πέφτει, όλα. Αυτό ήταν το βίντεό μας. Πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο, τρέξτε να τσεκάρετε το κανάλι της κοπέλας. Ζωή Πρέ TV. Κάντε subscribe εννοείται. Κάντε spam, κάντε και σε μας ένα, άνθρωποι θέλετε. Είμαστε. Ο έχουν δύο να δίνει το ένα. Γράψτε μας στα σχόλια ιδέα για επόμενο βίντεο με την κοπέλα. Ποιος είπε ότι θέλω να ξανακάνω βίντεο μαζί σας. Πλάκα κάνω. Είναι τα πιο γαμάτα τυπάκια που έχω... Είναι τα πιο γαμάτα τυπάκια! Είναι τα πιο γαμάτα τυπάκια που έχω γνωρίσει και ο Άλεξ και η Σιλένα. Και θα ήθελα να πω στο κοινό τους ότι συνεχίστε να τους βλέπετε και θα έρθουν πολύ όμορφα πράγματα σε αυτό το κανάλι.